να δω sexy video clip. Όταν είχε βγει η Britney Spears με το I'm a slave for you. Τώρα γιατί το βάζεις δύσκολα. Είχες λυγίσει. Στα γόνατα. Κάνε μου μια, γόνατα. Κάνε μου μια περιγραφή. Η Britney Spears που δυστυχώς γεννήθηκε κανονικά. Όχι στα πέντε, αλλά έσκησε. Λοιπόν. Θέλω να δει. Εντάξει, Britney ήταν η περιγραφή που ήταν τίγκα μέσα στα λάδια και ήταν άλλοι 15 νοματέοι λαδωμένοι και αρχίζανε και τριβόντουσαν. Εμένα άλλο. Τριβόντουσαν ή χορεύανε. Και τριβόντουσαν και χορεύανε. Δηλαδή σε μερικές σκηνές τρίβομαι, σε μερικές χορεύω. Τρίβομαι, χορεύω. Διόρθωσε με αν κάνω λάθος. Εμένα άλλο μ' άρεσε. Η Ριάννα με τη Σακύρα. Και εμένα άλλο το θυμάμαι. Και εγώ το θυμάμαι αυτό το βίντεο. Είναι πιο τελευταίο, γι' αυτό το θυμόμαστε. Τι ντουέτο ήταν αυτό, ρε παιδί μου, άλλο πράγμα. Φωνές, ε. Εγώ θα σας θυμίσω το βίντεο κλιπ που οδήγησε τον Γρηγόρη στα γυμναστήρια. Το Call on Me, που είναι ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό που λέει. Άκουγες το Call on Me. Call on Me. Και το κλιπ, Ελένη, να του τρίβεται αυτή πάνω και τάχανε τότε. Δεν μπορούσε να βαστιχτεί αυτό. Γιατί δεν έχουν χωρίσει, σε παρακαλώ. Είναι ακόμα ο Drake. Έχουν χωρίσει. Ένας Καναδός ράπερ, πάρα πολύ επιτυχημένο. Ο νούμερο ένα. Νούμερο ένα από το καλοκαίρι. Και λίγο, μωρέ Γρηγόρη. Που έχεις μπει σε όλα τα θέματα που δεν μπορώ να πιστέψω ότι έχεις θέση για αυτά. Να το. Και το Fade όμως. Ο Kanye West είναι πολύ πολύ σεξι. Νομίζω ότι εδώ επειδή είναι και ζευγάρι, ναι, έχουν χωρίσει γρήγορα. Δεν έχουν χωρίσει αυτό το ζευγάρι να το πιάσει να τα πει από το στόμα. Εγώ, άμα ακούω τέτοια κομμάτια, σένα σκέφτομαι, ρε Κατέρα. Ναι, χορευτικά σου πράγματα. Είναι φοβερό. Twerking. Δηλαδή είναι όλο το αίμα. Η σκυλιά δύσυχη ή twerking για μένα. Είναι φοβερό. Λοιπόν, ακούστε τώρα γιατί τα πράγματα είναι επιστημονικά. Esquire, VH1 και GQ βγάλαν τα πιο σεξι βίντεο κλιπ. Νιώθεις, μωρέ, από αυτά που νιώθεις. Εγώ καλό τραγούδι να ακούσω το παιδί. Το παιδί αρκεί να έχει γεννηθεί 5 χρονών και να έχει βγει με κιθάρα στον δρόμο. Και όλα τα άλλα δικά του. Λοιπόν, θα δούμε το θέμα, αλλά μετά τη διαφημίση παρακαλώ. Χειρέζε, λέει. Ναι, ρε, εσύ, Θοδωρή, τι να κάνω, παραδέκα. Δηλαδή εντάξει, δεν υπάρχει αυτό που γίνεται. Είναι θεϊκό. Τι τη συμβαίνει, ρε Λένη, τίποτα. Λέω κάθε διαφήμιση που πέφτει και κάθε βίντεο μπαίνει ο Βασίλης και κάνει άλλο μαλλί. Μέχρι να τελειώσει η εκπομπή θα έχετε πάρει ίσα με 25 διαφορετικές προτάσεις. Πώς μπορείτε να κάνετε τα μαλλιά σας, αν είναι σε αυτό το. Δεν υπάρχει δηλαδή. Τι να κάνω, να του κρύψω τις βούρτσες. Δεν κρατιέται και παράλληλα ρωτάει. Και τι, παίρνω εγώ τη βούρτσα μετά και τα ξεμπερδεύω και έρχεται μετά και τα ξαναβάζει με ξανά λακ, άντε πάλι ξύσιμο στο κεφάλι. Και παράλληλα ρωτάει. Τι γιοντσέ έχει μέσα το βίντεο στο πρωί. Και έχει βάλει την Τζένιφερ Λόπεζ το μπούτι, λέω. Δεν έμεινε φεστημένο. Λοιπόν, τι βλέπουμε, Κατερίνα μου? Βλέπουμε τα πιο sexy βίντεο κλιπ ψηφισμένα, όχι από τον Γρηγόρη, από το GQ, από το Esquire και από το VH1, το κανάλι παίζει όλο βίντεο κλιπ. Για να το δούμε. Στις αρχές της δεκαετίας του 90, όταν λέγαμε sexy video clip, εννοούσαμε κάτι σαν το ασπρόμαθια. Αυτά είναι μερικά από τα πιο sexy video clip όλων των εποχών, σύμφωνα με τη γνώμη των ειδικών, όπως το GQ, το Esquire και το τηλεοπτικό δίκτυο VH1. Η 20χρονη Britney Spears στο απόγειο της καριέρας της τραγουδά I'm a slave for you και λεκνίζεται αισθησιακά μαζί με 15 ακόμη ιδρωμένους χορευτές. Ο διάσημος φωτογράφος David LaChapelle σκηνοθετεί το βίντεο του Dirty, όπου η Christina Aguilera και οι χορευτές της παίζουν box, κυλιούνται στη λάσπη και φορούν τα απολύτως απαραίτητα, σε ένα μετααποκαλυπτικό όργιο, όπως είπε τότε το MTV. Το Call on Me του Σουηδού Eric Bridge απεικονίζει μια ομάδα γυναικών που κάνει aerobic και μας θυμίζει κάτι από το Flash Dance και το Dirty Dancing. Σχεδόν έπεσα από το διάδρομο γυμναστικής όταν το πρωτοείδα, είπε ο τότε πρωθυπουργός της Αγγλίας, Tony Blair. Η Madonna κατάφερε να κάνει ένα απαγορευμένο βίντεο για το τραγούδι Justify My Love. Το MTV απέφευγε να το μεταδίδει πριν έρθει η νύχτα, αλλά οι πωλήσεις ήρθαν από τις βιντεοκασέτες που πούλησαν σαν ζεστό ψωμί στην Αμερική στα τέλη του 1990. Τι μπορεί να είναι πιο σεξι από μια γυναίκα που λυκνίζεται? Απάντηση: δύο γυναίκες. Η Σακύρα και η Ριάννα ένωσαν τη γοητεία τους στο βίντεο κλιπ για το τραγούδι Can't Remember to Forget You. Work.
Το αυτό συνέβη και στο δίδυμο Jennifer Lopez και Iggy Azalea στο βίντεο κλιπ για το τραγούδι Booty, που δεν μιλάει για πόδια, αλλά για άλλα ενδιαφέροντα σημεία των δύο Αμερικανίδων performer. Να νιώσει ξανά σεξι θέλησε η Fergie στο νέο της τραγούδι με τίτλο Milf Money, γι' αυτό και κάλεσε να τη βοηθήσουν μερικές διάσημες καυτές μαμάδες της Αμερικής, όπως η Kim Kardashian και η Alessandra Ambrosio. Ίσως η νούμερο ένα στάρ της μουσικής βιομηχανίας θέλησε για μια στιγμή να τονίσει το sex appeal της. Μιλάμε βέβαια για την Beyoncé, που στο τολμηρό βίντεο για το Partition βρέθηκε μέσα στο διάσημο παριζιάνικο club Crazy Horse. Κάτι από το Flashdance θύμισε και ο Kanye West στο βίντεο κλιπ για το τραγούδι του Fade. Καυτή πρωταγωνίστρια η Teyana Taylor. Αλλά από κοντά, ακόμη και μέσα στο κλιπ, και ο σύζυγός της, μπασκετμπολίστας Iman Shumpert. Λέξη κλειδί είναι η χημεία στη σχέση του Drake με τη Rihanna. Το καταλάβαμε όλοι όταν τους είδαμε μαζί στο βίντεο του Work. Παιχνιδιάρικο, αισθησιακό, τολμηρό, ειδικά στο ροζ φόντο, ένα από τα εμπορικότερα τραγούδια του 2016, μπαίνει χωρίς αμφιβολία και στη λίστα με τα πιο σεξι μουσικά βίντεο όλων των εποχών. Αντίδραση του Γρηγόρη τραγουδάρα σε ένα στίχο. Πώς δεν είπε, τι στίχος είναι αυτός, λύγησα. Γιατί δεν το χωρίζει. Θέλω που λέει τραγουδάρα και λέει γουάκ. Είμαστε τρελοί.